Η προτασσινόμου που συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου θα επιτρέψει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου να προχωρήσει στην υλοποίηση τη μεταβατική περίοδου, η οποία θα καταστήσει εφικτή την ισοϊδιωτών παραγών ενέργεια, κυρίω από ανενώσιμε πηγέ και την πώληση του μέσω μηνιαίων συμβολέων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πετύχουμε το να γίνουν σκέψει και να υλοποιηθούν, αν είναι δυνατόν, το συντομότερο, για μια μεταβατική ρύθμιση. Να μπορούμε δηλαδή εντωμεταξύ να ξεκινήσει να λειτουργεί η δυνατότητα συνεργασιών μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και αγοραστών ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τότε φαίνεται ότι όλα τα κόμματα συμφωνούν σε μια μεταβατική λύση η οποία θα έχει να κάνει με διμερή συμβόλαια καθαρίσεως περίπου ενός μηνός μεταξύ πολιτή και αγοραστή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα νέο επικρατικό οργανισμό ω λειτουργό αγορά. Ω κόμμα, ζητήσαμε όπω το συντομότερο δυνατό, η κυβέρνηση καταθέσει στη Βουλή την τελική τη θέση, ζητώντα από τον πρόεδρο τη Επιτροπή να καλέσει στην επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή για το θέμα αυτό και την ΑΕΚ για να ακουστεί και η δική τη θέση. Μίλοντα στην Επιτροπή, ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργεια, Τέγιο Χειμώνα, ανέφερε ότι το Υπουργείο συμφωνεί για μια μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να εισαχθεί κάποιο είδου ανταγωνισμό στην αγορά αυτό το βήμα θα βοηθήσει και την αγορά να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες όσο και να θέλουμε να είναι απλό το καινούργιο πλαίσιο και το πιο απλό θα είναι περίπλοκο. Θέλουμε τους παίχτες να προσαρμοστούν. Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Ανδρέας Πουλικάς, δήλωσε ότι θα μπορούσε σε προσωρινό στάδιο να λειτουργήσει μια μεταβατική ρύθμιση στη λογική ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα εκαθαρίζεται σε ένα μήνα. Δεν απαιτεί συστήματα και δεν θα επιβαρύνει τον Κύπρο καταναλωτή. Θα είναι μια light αγορά κατά την έκφρασή του. Όπω είπε, μετά την έγκριση νομοθετική ρύθμιση, η ΡΑΕΚ θα εκδώσει προσχέδιο ρυθμιστική απόφαση και ακολούθω θα δώσει περίοδο ενό μηνό για λήψη σχολείων και στη συνέχεια θα εκδοθούν οι λεπτομέρειε.